Θα ξεκινούσα από το Στέλιο που έκανε με τα ματάκια του αυτό το. Αλλά θα ξεκινήσω από το Λάκι. Α. Γεια σας. Γεια σου. Επιτέλους και σε κόμμα. Ναι. Γιατί μερικές φορές είσαι τελεία και παύλα. Καλύτερα σε κόμμα. Ωραίο στίγμα. Σ' αγαπώ. Είναι πολύ ωραίο το outfit. Είναι εσύ. Έχει έναν ειρωνικό χαρακτήρα. Έχει μία βάτα που πάει προς Βρυξέλλες και μία που είναι στην Αθήνα. Αλλά δεν πειράζει. Καλά ταξίδια να έχετε, να περάσετε σε αυτό το κόμμα και να γίνετε ευρωβουλευτές. Μια χαρά θα είναι. Μ' αρέσει αυτή η μετατροπή που έχεις κάνει σε αυτό το overcoat. Ναι, είναι ένα εσύ πράγμα. Τσάντα έχουμε? Δεν έχουμε, γιατί θα είμαι όρθια, θα δίνω ομιλία. Σκέφτηκα να μην το... Παραφορτώσεις. Να μην βάλω... Ναι, κι άλλο. Όχι, υπάρχουν τώρα αυτά τα screen, τα tablet, τα οποία ναι. Είναι πάρα πολύ ωραία και είναι και διαφανή. Έχεις διαφανή τα τάβλε που βγήκαν που είναι διαφανή, που φαίνεται από μέσα. Αυτό θα ήταν ωραίο και το βάζεις πάνω στην έδρα και να ρίχνεις και κανένα βλέφαρο να φαίνεται ωραία το make-up σου. Όχι, είναι πολύ έξυπνη η ιδέα σου. Πραγματικά διασκεδαστική. Μακάρι στη ζωή να περνάω με τα σοβαρά θέματα και λίγο διασκεδαστικά. Γιατί όσο πιο σοβαρά τα λέμε, τόσο πιο ευτελή τα κάνουμε. Εννοώ για τους πολιτικούς. Ναι, ναι. 3. Ευχαριστώ. Ξεκινάει πάρα πολύ ωραία αυτό το επεισόδιο. Εύχομαι έτσι και να συνεχιστεί. Εβελίν. Νικολίνα μου. Έχεις κάνει μια πάρα πολύ ωραία εμφάνιση, γιατί είσαι και 20 ετών, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό και πρέπει να βασίζεσαι πάνω σε αυτό, ειδικά όταν θέλεις να πεις κάτι και να περάσεις το μήνυμά σου. Δεν θα πρέπει να μεταμορφωθείς σε κάτι άλλο, το οποίο δεν είσαι ακόμα. Το μόνο πράγμα που μου τραβάει την προσοχή και δεν μου αρέσει είναι αυτές οι μπότες οι οποίες έχουν πολύ έντονο χρώμα και νιώθω ότι στυλιστικά δεν μου κολλάνε. Θα ήθελα ένα άλλο χρώμα. Θα μπορούσα να είναι μπλε, πιο σκούρο. Ναι. Θα μπορούσα να ήταν καφέ. Κάτι άλλο το οποίο δεν είναι τόσο έντονο. Το καφέ, ναι, και εγώ το ακούω. Ναι. Μου τραβάει πάρα πολύ την προσοχή, ενώ θα ήθελα να σε κοιτάω εδώ. Που είναι και το σημαντικότερο, γιατί θα μιλάς. Και έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ, πολύ ωραία μαλλιά, πολύ σωστά, το τόσο όσο. Πάρα πολύ όμορφη. Τρία. Ευχαριστώ. Κι άλλο ένα τρία. Δηλαδή έχεις πάρει 3,3 από τα κορίτσια, 3 από τον κύριο Γαβαλά, 3 από την κυρία Καζαντζόγλου. Και τώρα, πάμε στον κύριο Κουδουνάρη. Λοιπόν, καλή επιτυχία, Νικολίνα. Ευχαριστώ. Σου εύχομαι να τα καταφέρεις, γιατί είναι ωραίο να ακούμε έτσι νεανικές φωνές. Τώρα, σε σχέση με την εμφάνιση, δεν μπορώ να σου πω ότι μου αρέσει. Ναι. Θα μπορούσε ένα ωραίο look αν το δουλεύεις λίγο περισσότερο για κάποια άλλη περίσταση. Στις συνθήκες ομιλίας, θεωρώ ότι το σωστό είναι οι εμφανίσεις να είναι σχετικά πιο ήσυχες. Πάντα μέσα στο δικό σου προσωπικό στυλ. Δηλαδή, το ήσυχο δεν σημαίνει και συντηρητικό. Δεν περίμενα να δω κάτι συντηρητικό από σένα. Ναι. Όμως θα ήθελα κάτι πιο ήσυχο και πιο συμμετρικό, ακριβώς για να μην υπάρχει άλλη ιδιαίτερη πληροφορία στην εικόνα την ώρα που μιλάς. Θα έπρεπε οπωσδήποτε να δούμε και στυλ στην εμφάνιση. Ναι. Αλλά εδώ υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες. Και βεβαίως μου λείπει από την ομιλία το τάμπλετ, όπως άκουσες πριν, οι σημειώσεις. Όλα αυτά και οπωσδήποτε και μία τσάντα που θα ήταν μέσα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είναι 3, αλλά δεν ήταν ούτε 2. 10,3. Πέρασα το 10. Σε παρακαλώ πολύ, δεν θέλω παράπονα. 10,3.